Καλημερίζω λοιπόν το δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, για δέστε τώρα κύριε Κοκοτσάκη, κάναμε ένα ολόκληρο κύκλο. Αυτή είναι πραγματικά στροφή 360 μοίρων για να ξαναφτάσουμε εκεί από όπου εσείς διατυπώσατε μία άποψη από απόσταση τη δεύτερη κιόλας μέρα. Ότι δηλαδή το επίμαχο βαγόνι για την έκρηξη και τη φωτιά είναι το βαγόνι του Κηλικίου. Θα έλεγα ότι κάνουν 360 μοίρες κάνουν αυτοί που διακινούν τις ειδήσεις. Μάλιστα, αυτό εννοώ. Φαντάζομαι ότι οι πραγματογνώμονες, οι πραγματικοί πραγματογνώμονες, ούτε οι μαϊμού που διορίστηκαν από την πολιτεία που έκαναν μια έκθεση ιδεών, αλλά ούτε και όλοι οι άλλοι που περιφερόντουσαν στα διάφορα κανάλια που έψαχναν τη δόξα του δεκάλεπτου ή του δεκαπεντάλεπτου, έκαναν... νιώθουν την ανάγκη σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη για την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Οι πραγματογνώμονες, οι πραγματικοί, έκαναν τη δουλειά τους, από ό,τι φαίνεται, κατέληξαν σε αυτό που την πρώτη στιγμή ήταν ολοφάνερο. Όπως είχαμε πει τότε, οι εκρήξεις ή οι συγκρούσεις των τρένων συνήθως δεν προκαλούν φωτιές. Και αναφέρομαι στα επιβατικά τρένα. Πρόσφατα έγινε και μια παρόμοια στην Ολλανδία που τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα τρέξανε με πρωτοσέλιδα να δείξουν πως υπάρχουν και αλλού, μόνο που ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις με τοπικές και κυρίως τρένων που πάνε στην ίδια γραμμή αντίθετα. Τα έχουμε πει. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαινόταν από την αρχή, το δεύτερο τρένο, το δεύτερο βαγόνι μάλλον του τρένου, ήταν το μοιραίο. Το πρώτο βαγόνι είχε τις συνέπειες της σύγκρουσης. Το δεύτερο βαγόνι πιθανότατα είχε τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Στενοχωριέμαι μόνο που έχω μάθει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έγιναν νεκροψίες, νεκροτομές στα σώματα των άτυχων παιδιών τα οποία χάθηκαν εκεί μέσα. Γιατί, τι θα μπορούσε να δώσει αυτό κύριε Κοκοτσάκη, αν το καταλάβει ο κόσμος? Με μια, το πω τώρα, θα στενοχωρηθούν κάποιοι ότι διέταξαν να μην γίνει αυτό. Ο επιστήμονας ιατρός θα καταλάβει αν το θύμα πέθανε. Πέθανε από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά. Τόσο απλό. Αυτό βέβαια, αν αποδειχθεί ότι πέθανε από τη φωτιά, τότε αλλάζει τελείως το πράγμα. Αλλάζει δραματικά. Αλλάζουν και οι ευθύνες, εννοείται. Όχι αλλάζουν, ανοίγει ο κύκλος των ευθυνών με αυτή την έννοια. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, διότι ξέρετε, καραδοκούν κάμποση για να προσθέσουν ευθύνες σε άλλους που δεν φταίνουν. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν ζωντανοί, δεν πέθαναν από το τροχαίο και πέθαναν από τη φωτιά. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια ευθύνη έχει εκείνος που είδε δια της παραλήψεως επέτρεψε να υπάρχουν υλικά, είτε επέτρεψε δια της νομίμου οδού να υπάρχουν υλικά τα οποία προκάλεσαν αυτή τη τεράστια έκρηξη. Και η έκρηξη είναι απότοκος μιας σύγκρουσης που έθραψε κάποια δοχεία στα οποία υπήρχαν εφλεκτά υλικά. Είτε ήταν υγρά αέρια σε υγρά κατάσταση, είτε υγρά καύσιμα. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατί το πόρισμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είναι στοιχείο της ανάκρισης δικογραφίας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ίδια την πυροσβεστική προκύπτει το εξής. Στο πρώτο βαγόνι έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι. Στο δεύτερο βαγόνι, όπου ήταν και το κηλικείο του τρένου, 20 νεκροί, ακούστε κύριε Κοκοτσάκη, έχουν καεί. Θεωρείται πλέον βέβαιο ότι η έκρηξη έγινε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στο βαγόνι του Κηλικίου. Υπάρχει καταγραφή ότι ακούγονταν άνθρωποι να φωνάζουν ότι καίγονται. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους όχι από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά, δεν υπάρχουν ευθύνες κι αλλού? Αυτό που μου λέτε είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και μου λέτε δηλαδή, αν αποτυπώνετε και εσείς που διαβάζετε ακριβώς αυτό που έχει πει το πόρισμα, ότι στο πρώτο βαγόνι σκοτώθηκαν. Άρα βρήκαμε μέλη σωμάτων, σώματα διαμελισμένα ή, ας με συγχωρέσουν οι ακροατές σας για τον τρόπο που το αναφέρω όμα. Τα πτώματα βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, με όχι συνέπειες από φωτιά. Στο δεύτερο βαγόνι μου λέτε ότι οι άνθρωποι κάηκαν. Μάλιστα. Μας αποδεικνύει ότι το δεύτερο βαγόνι είχε την αιστεία της φωτιάς. Ακούστε κύριε Κοκοτσάκη, συγγνώμη λίγο. Εδώ φαίνεται ότι στο πόρισμα της πυροσβεστικής, που είναι καθήλυνα αρμόδια, έχει ενσωματωθεί
σώμα μαρτυρικών καταθέσεων που αναφέρουν ότι το βαγόνι στο Κιλκιό ακούγονταν άνθρωποι να ζητούν βοήθεια και να λένε ότι καίγονται. Και μάλιστα οι πραγματογνώμονες πυροσβεστικής έχουν αλληλογραφία με τις εταιρείες και τους υπευθύνους ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς υπήρχε στα σκευοφυλάκια του βαγονιού που είναι το Κιλκιό, και σύμφωνα με την επίσημη απάντηση δεν υπάρχει απάντηση. Τι λέω έρμος τόση ώρα. Αν όντως υπήρχε υλικό αυτού του είδους, είτε αέριο είτε υγρό, αυτό το υλικό για κάποιο χρονικό διάστημα ελάχιστο μένει στον αέρα άκαυτο. Ο άνθρωπος δεν προσδιορίζει τον εαυτό του να αναπνέει όποτε θέλει. Αναπνέει. Άρα το υλικό αυτό εισέρχεται στον οργανισμό του και αναφλέγεται. Η νεκροτομή λοιπόν των πτωμάτων θα είχε αποδείξει ποιο ήταν το υλικό αυτό το οποίο εισέπνευσαν. Άρα θα ξέραμε σήμερα από τι πέθανε. Μάλιστα. Το είπα πιο καθαρά, δεν μπορώ να το πω. Μάλιστα. Άρα να γιατί λέτε ότι η ιατροδικαστική πράξη θα έπρεπε να είναι απαραίτητη παρά την εντολή που δόθηκε να μην γίνει. Γιατί δόθηκε εντολή να μην γίνει. Αλλιώς θα γινόταν. Έτσι τουλάχιστον κάναμε εμείς στην καριέρα μου, έτσι ερευνούσαμε και έτσι αποδεικνύαμε στις δύσκολες περιπτώσεις από τι πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μάθουμε από τι πέθανε. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής. Εάν το πόρισμα, γιατί για την ώρα δεν έχει δημοσιευτεί, υπάρχουν οι πληροφορίες. Είναι έτσι. Προκύπτουν ευθύνες για είτε δια της παραλήψεως, δηλαδή να μην ελέγξεις τι υπάρχει μέσα στο κηλικείο, οι αρμόδιοι φορείς, και να δίνεις την άδεια λειτουργίας. Άρα είναι Υπουργείο εδώ. Είτε βεβαίως ακόμη περισσότερο οι ευθύνες της εταιρείας που κάνει χρήση των αμαξοστοιχειών, δηλαδή οι Ιταλοί, δεν υπάρχουν αυταπόδεικτα ευθύνες εάν προκύπτει από το πόρισμα φωτιά με έφλεκτα υλικά στο κηλικείο. Οι πάντα ενημερωμένοι ακροατές σας θα γνωρίζουν, όπως έχουν ακούσει ήδη, ότι ειδικά για τα τρένα, δεν χορηγείται άδεια από τις συνήθεις αρχές για την ύπαρξη τέτοιου υλικών. Είχατε πει όχι άδεια από την πυροσβεστική, το είχατε πει από τη δεύτερη μέρα. Δεν δίνει άδεια η πυροσβεστική. Ναι, βεβαίως, δεν αναφέρομαι ούτε στην πυροσβεστική ούτε στην αστυνομία. Η άδεια δίνεται από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο κάθε φορά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο τα ζητούμενα. Είτε ζητήθηκε και δόθηκε άδεια για παρασκευαστήριο που μπορεί να έχει, να του δώσει για μια φιάλη ή για δύο ή για τρεις ή για τέσσερις φιάλες υγραερίου περισσότερο, δεν ξέρω τι άλλο, ή να μην ζητήθηκαν και να το τοποθέτησαν μόνοι τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, στην πρώτη περίπτωση δόθηκε άδεια, άρα αυτός που την έδωσε έχει την ευθύνη. Στη δεύτερη περίπτωση αυτός τοποθέτησε αυθαίρετα έχει την ευθύνη, αλλά έχει την αυθαίρετη την ευθύνη και η αρμόδια ελεκτική αρχή, η οποία δεν έλεγξε, δηλαδή για τις παραλήψεις, δεν ελέγχει τα τρένα και τα αφήνει. Βεβαίως η εταιρεία και στη μια και στην άλλη περίπτωση έχει την ευθύνη. Αλλά δεν νοάται να δοθεί άδεια με τέτοιες ταχύτητες σε τρένα, σε δοχεία υποπίεση, υγρά καύσιμα ή αέρια καύσιμα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν νοάται. Δεν νομίζω ότι τώρα χωράει το μυαλό μου ότι δόθηκε τέτοια άδεια. Κύριε Κοκοτσάκη, εγώ ξέρω ότι μένουν 13 μέρες πριν τις εκλογές. Έχει σχεδόν φύγει από την ατζέντα το θέμα αυτό και οι ευθύνες. Ξέρω ότι υπάρχει υποψήφιος που δικαίωμα των σερών είναι βέβαιος να αποφασίσουν. Αλλά εδώ υπάρχουν αυταπόδεικτα, σιγά σιγά προκύπτουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες, ονομαστικοποιημένες. Αυτό καταλαβαίνω. Βλέπετε ότι μάλλον ο ραδιοφωνικός σταθμός και εσείς προσωπικά θα είστε από τους ελάχιστους που ασχολούνται με το θέμα. Το θέμα δεν απασχολεί κανέναν. Μα θα έλεγα, αν κοιτάξει κανείς τα πρωτοσέλιδα, μάλλον είναι αυτά που θα επηρεάσουν. Η προσπάθεια γίνεται να επηρεαστεί η ψήφος των ανθρώπων με άλλον τρόπο και όχι να αποδοθούν ευθύνες. Και να, εν πάση περιπτώσει, να κριθεί από αυτόν τον λαό κάποιος ο οποίος έφταιγε ή δεν έφταιγε. Γιατί μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος δεν έφταιγε. Έχετε δίκιο. Θα ήθελα όμως να πω κάτι για όλους αυτούς. Για αυτό το απίστευτο σενάριο που διακινήθηκε του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό ήταν. Τώρα μπορώ να το πω. Γιατί τη βραδιά που με καλέσατε, προσπαθούσα να το αποδομήσω, αλλά ήμουν συγκρατημένος. Είμαι και συγκινημένος σήμερα στη μνήμη αυτών των παιδιών, γιατί και εμένα και εγώ υπέστην ως μαθητής ήμουν σε αυτά τα κορίτσια που είχαμε την επέτειο χθες και είχαμε τα δει, των 21 κορίτσιων που κάθηκαν στη Γεωργιούπολη. Στη Γεωργιούπολη. Και παρότι ήταν δικτατορία, θυμούμε πάλι σχεδόν τους αντίστοιχους ανθρώπους με άλλα πρόσωπα. Τα ίδια πράγματα λέγανε πάλι και τότε, τα ίδια λοιπόν καρμπών διαχρονικά, τα ίδια λέμε συνεχώς. Υπάρχει ένα μαχαίρι που φτάνει στο κόκαλο, αλλά ποτέ δεν υπάρχει αυτό το κόκαλο. Αυτό γίνεται συνήθως. Εδώ, αυτοί που διακίνησαν λοιπόν, το σενάριο του ηλεκτρικού τόξου το έκαναν σκοπίμως, κύριε Γιώργο. Γιατί? Σκοπίμως το έκαναν. Σκοπίμως.
Δεν μπορούσε ένας επιστήμονας να ισχυριστεί κάτι τέτοιο όταν γνώριζε ότι το ηλεκτρικό τρόξο κάνει θερμοκρασίες 19.000 βαθμών, όση η ατμόσφαιρα του ήλιου τρεις φορές, το περιβάλλον του ήλιου τρεις φορές, και δεν θα έμενε τίποτα, θα είχαν λιώσει σε απόσταση 50 μέτρων τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας επιστήμονας που παρουσιάστηκε να λέει τέτοια πράγματα και σε ένα κανάλι πανελλήνιας μετάδοσης. Και δεν βρέθηκε κάποιος να του σπάσει το κεφάλι. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Μια ακροάτρια τώρα μας στέλνει μήνυμα, επειδή δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Γι' αυτό το λόγο μόνο θα αποφύγω το όνομα της εταιρείας. Μου λέει καλημέρα σας και καλημέρα στον κύριο Κοκοτσάκη. Είμαι τακτική επιβάτης του τρένου. Πρέπει να σας πω το εξής. Πάντοτε υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο Κηλικείο, διότι η εταιρεία ΤΑΔΕ Catering προσέφερε μεσημεριανό και βραδινό γεύμα. Οι φιάλες μάλιστα ήταν σε ευδιάκριτο σημείο. Τα ακούτε, κύριε Κοκοτσάκη? Διδύχρια αποδείξιο. Μάλιστα. Αυτό που δηλαδή ο κακόμοιρος εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε από τη δεύτερη μέρα και τον εξαφάνισαν. Καταλαβαίνετε. Βέβαια. Εδώ. Τραγικό. Τραγικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ονόν, νοήτο. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για μια φορά ακόμη, γιατί χωρίς φόβο αλλά με πάθος στη δουλειά έχετε πει μερικά πράγματα που δυστυχώς, όχι ευτυχώς, επιβεβαιώνονται με τόσο τραγικό τρόπο, και καλό είναι και η νομική των θυμάτων και των συγγενών, γιατί το θυμίζω είχαμε επιμείνει σε αυτό και στις εκπομπές, να το κοιτάξουν άμεσα το θέμα. Παίρνει άλλη μορφή πια. Επιπλέον, πέρα από τη σύγκρουση, τις ευθύνες και τα λοιπά, εδώ υπάρχει μείζον θέμα. Καμένοι άνθρωποι. Σωστά το λέτε, σωστά το λέτε. Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Υπάρχουν καταρχήν 57 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί οι ψυχούλες τους ζητούν απαντήσεις. Μόνο τότε θα ησυχάσουν. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.